Κοντά μας έχουμε τον έμπειρο ακραίο της Κηφισιάς, τον Ηλία Λάπα. Ηλία, έχεις φάει τους τελικούς με το κουτάλι. Τι έφταξε σήμερα και η ομάδα σου δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο? Πού κρύφηκε το παιχνίδι στην ουσία? Δεν έφταξε κάτι. Νομίζω κάναμε μετά το πρώτο σετ που δεν πιστέψαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο σετ μετά παίξαμε κοντά στο 100% τη δυνατότητα μας. Όταν φτάνει το παιχνίδι στον πόντο, θες και λέγει τύχη. Πάτε είχαμε το πλεονέκτημα στο τέταρτο σετ να πάμε το παιχνίδι στο tie break. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Άξιο Ολυμπιακό ο Κυπελούχος. Οφείλουμε να πούμε συγχαρητήρια. Τι λύπη θεώρησε από την Κηφισιά ώστε να κάνει το βήμα παραπάνω, γιατί έχει μεγαλώσει σαν σωματείο τα τελευταία χρόνια? Σαν σωματείο έχει μεγαλώσει. Τρεις τελικούς τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι πλέον έχει μπει στο γκρουπ το μεγάλο. Αλλά μιλάμε για άλλα μπάτζετ. Όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, πάω, Παναθηναϊκό, είναι πολύ πιο ψηλά. Το ότι η Κηφισιά καταφέρνει και είναι μέσα σε κοντά αυτές τις ομάδες θέσεις, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και μακάρι να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια και να καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση κάποιου τίτλου που νομίζω ότι της αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.